Κυριάκο, καλησπέρα. 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 Καλησπέρα και σε εσάς. Πώς είσαι, πώς σε βρίσκουμε? Καλά. Λίγο περίεργη μέρα, αλλά καλά, καλά. Πόσα μηνύματα δέχτηκες χθες? Πάρα πολλά και η αλήθεια είναι ότι θέλω να τα απαντήσω προσωπικά ένα-ένα και γίνονται όλα τόσο γρήγορα και όλο μαζεμένα, είναι λίγο χαοτικό. Ελπίζω να προλάβω. Κυριάκο, σε ανθρώπινο επίπεδο πώς είναι να αφήνεις κάτι που δεν είναι μια εταιρεία η ΠΑΕΠΑΟΚ, εντάξει, νομικά είναι μια εταιρεία, αλλά είναι, το ξέρουμε, κάτι πολύ παραπάνω, είναι άνθρωποι, είναι συνέστημα, είναι ευτυχία, είναι δυστυχία, είναι πίκρα, είναι χαμόγελα, μετά από 20 χρόνια που είναι μισή ζωή ουσιαστικά, πώς είναι να αλλάζεις σελίδα στη ζωή σου? Κοροϊδεύω λίγο τον εαυτό μου και θεωρώ, εντάξει, ότι δεν θα με απαγορέψουν την είσοδο στο παλιό μου γραφείο. Φαντάζομαι όχι. Ή στα παιχνίδια ή στα αποδυτήρια. Θα μπορώ να τους δω και να μιλήσουν όπως μέχρι σήμερα. Εντάξει, δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι μια σκέψη η οποία γίνεται εδώ και ένα χρόνο περίπου. Ότι καλό θα ήταν στο πικ της δικής μου παρουσίας, ενώ των δικών μου χρόνων, ότι ήταν μια καλή στιγμή να σταματήσει αυτή η παρουσία. Πραγματικά ήταν η σκέψη και η απόφαση είχε να κάνει 50-50, 50% για μένα και 50% για την ομάδα. Νομίζω ότι και η ομάδα πρέπει να φρεσκαριστεί. Εκεί που είναι στο απόγειό της, να έρθουν άνθρωποι με ακόμη ισχυρότερο κίνητρο να κάνουν ακόμη πιο ωραία πράγματα. Και για μένα πέρασε μια πολύ δύσκολη περίοδος, ειδικά η τελευταία τριετία, τετραετία. Ήταν μια περίοδος κυρίως μαχών, πολιτικής μέσα στο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι φτάσαμε σε ένα καλό επίπεδο, κερδίσαμε τις περισσότερες και ίσως ήρθε η ώρα όλη αυτή την εμπειρία, όλο αυτό το παρετοκάπνισμα που λέω εγώ, να την βάλω στην υπηρεσία ευρύτερων κοινωνικών ομάδων και να προσπαθήσουμε έτσι, λίγο-λίγο να αλλάξουμε λίγο και την εικόνα που έχει ο κόσμος για τους πολιτικούς και την πολιτική. Ναι. Νομίζω είσαι συνηθισμένος στην πίεση, δηλαδή τα επίπεδα πίεσης νομίζω ότι τα τελευταία τριετία τουλάχιστον ήταν πολύ ψηλά. Τώρα μπαίνεις σε έναν χώρο πολύ πιο άγριο, αλλά το έχεις γενικά. Δεν ξέρω αγάπη αν είναι πιο άγριο. Πιο άγριος ο χώρος της πολιτικής από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ξέρω ότι το ποδόσφαιρο σίγουρα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας και όπως ήταν τα τελευταία χρόνια έμοιαζαν πολύ οι μάχες που δόθηκαν στο ποδόσφαιρο με τις μάχες που θα χρειαστεί να δώσουμε σε αυτή τη συγκυρία στην πολιτική. Θέλω να πιστεύω ότι έτσι όλα αυτά τα καουμποϊλίκια που λέω εγώ για μένα που κάνω, που πάντα παίρνω μία απόφαση και οι πρώτες αντιδράσεις των κοντινών μου είναι η μούτζα, συνήθως μου βγαίνουν σε καλό. Δηλαδή όταν βλέπω ότι λέω κάτι και με μουτζώνουν, λέω ότι μπράβο, πάμε να... Γιατί και στον ΠΑΟΚ κάπως έτσι βρέθηκα. Είχα ξεκινήσει πολύ νέος μία καριέρα ως δημοσιογράφος σε καλές εποχές του τύπου και όταν μου δίναν όλο και περισσότερες αρμοδιότητες, όλο και περισσότερα χρήματα, παρότι ήμουν 19-20 χρονών, μία μέρα τους είπα ότι σταματάω από την εφημερίδα Μακεδονία και πάω στον ΠΑΟΚ χωρίς λεφτά, χωρίς τότε έτσι, πολλές προοπτικές εκείνη την εποχή. Όντως, όντως. Και τότε μούντες έτρωγα και γενικώς όποτε λέω κάτι δικό μου, ας πούμε, έχω ένα τέτοιο, το καουμποϊλίκι που λέω. Κυριάκο, δέχτηκες πολλές κριτικές, είτε κομψές είτε άκομψες. Καλιά φορά διαφωνήσαμε και μαζί για τον τρόπο που προσέγγιζες τα θέματα, έτσι με τον πολιτισμένο σου τρόπο και γενικά σε έναν χώρο που δεν κυριαρχεί και ο πολιτισμός, είναι η αλήθεια. Αποχωρώντας από τον ΠΑΟ και εισπράττοντας μόνο θετικά σχόλια για όλη αυτή τη στάση, πώς το βιώνεις όλο αυτό? Φαντάζομαι δεν υπάρχουν μόνο. Υπήρχε η απέτηση για μια πιο σκληρή γλώσσα, για όχι και τόσο πολιτισμό. Εντάξει, τα βιώνεις σχεδόν καθημερινά τα τελευταία χρόνια. Κοίτα, για να το αναλύσουμε και να κάνουμε μια έτσι. Να κάνουμε μια αποτίμηση, αν θέλει. Ούτε μόνο θετικά είναι τα σχόλια προφανώς των ανθρώπων για το ότι φεύγω. Είναι και άλλοι άνθρωποι που δεν εκτιμούσαν τον τρόπο που δούλευα ή δεν συμφωνούσαν τέλος πάντων με τον τρόπο που δούλευαν. Θέλω να πιστεύω ότι δεν με θεώρησαν ποτέ ανέντιμο ή ανήθικο. Αυτό είναι το βασικό. Και προφανώς οι άνθρωποι που δεν συμφωνούσαν ή δεν έχουν καλή άποψη για μένα, χθες σεβάστηκαν τη στιγμή και δεν εκφράστηκαν. Μπορεί στο μέλλον να εκφραστούν. Ναι. Για το λόγο για τον οποίο έχω διαφωνήσει με πολλοί κόσμο είναι και ο λόγος που κοιτώντας πίσω με κάνει περήφανο για τον τρόπο που δούλεψα. Γιατί θεωρώ
πρώτον, ότι όλη αυτή η ιστορία περί δυναμικής επικοινωνίας και αντιδράσεων σκληρών κτλ. Προέκυψε από το γεγονός ότι η πιο επιτυχημένη ομάδα της τελευταίας 20ετίας τίτλους, ο Ολυμπιακός, από ένα σημείο και μετά είχε διαλέξει μια επιθετική, πολύ επιθετική και πολύ έτσι σκληρή επικοινωνία, και στο συλλογικό υποσυνείδητο αποτυπώνεται ότι αυτοί με αυτή την επικοινωνία κερδίζουν τα πρωταθλήματα, πρέπει και εσείς να κάνετε το ίδιο για να κερδίσετε και εσείς πρωταθλήματα. Εγώ διαφωνούσα κάθετα με αυτό και νομίζω και σωστά. Και τώρα έχει αντιστραφεί λίγο αυτό. Ο δικός μας τρόπος, το δικό μας ήθος στην επικοινωνία νομίζω ότι είναι το παράδειγμα και για όλους τους υπόλοιπους αργά ή γρήγορα. Γιατί τώρα πια φάνηκε ότι δεν χρειάζεται να βγάζεις τον κόσμο στα κάγκελα ή να του προκαλείς μίση και πάθη. Πρέπει απλά να το εξηγείς, να είσαι αυστηρός όποτε χρειάζεται. Το αυστηρός δεν σημαίνει ότι πρέπει να βρίζεις. Το αυστηρός έχει να κάνει με τα επιχειρήματα που χρησιμοποιείς, με το πόσο to the point είναι αυτό που λες. Θέλω να πιστεύω ότι σε γενικές γραμμές αλλάξαμε αρκετά την νοοτροπία του κόσμου πάνω στην επικοινωνία, όχι μόνο του κόσμου που πάω, αλλά και των υπολείπων ομάδων. Υπάρχει εκτίμηση και από κόσμο μετριοπαθή των υπολείπων ομάδων. Και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλους εσάς, τους ρεπόρτερ και τους δημοσιογράφους που συνεργαστήκαμε, γιατί παρότι πολλές φορές όντως διαφωνήσαμε, πάντα σεβαστήκατε ότι είχα έναν τρόπο να κάνω τα πράγματα, τον οποίο τον πίστευα και επέμενα στις δύσκολες στιγμές να κινηθούμε πάνω εκεί. Ναι. Πάντως, αυτό που λες, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι πλέον στέκονται συνολικά στο τμήμα επικοινωνίας του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, πέρα από τα πρόσωπα, αυτά που κάνετε όλοι σας και κάνατε τόσο διάστημα, συζητιούνται ακόμα και στο εξωτερικό από κορυφαίους ανθρώπους. Γι' αυτό έφυγα και πιο εύκολα, με πιο ήσυχη τη συνείδησή μου, γιατί μένουν πίσω παιδιά με τα οποία έχουμε συνεργαστεί, έχουμε εκπαιδευτεί λίγο, αν θέλετε, στο δικό μου μενταλιτέ, να το πω έτσι. Με βοήθησαν και αυτοί να αλλάξω κι εγώ, να εξυγχρονίσω και το δικό μου. Ο Παναγιώτης Βαρονιάδης είναι ένα παιδί το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ συνολικά ως ομάδα. Αυτά που κάνει νομίζω γεννούν καινούριους φιλάθλους σε όλο τον κόσμο. Και έφυγα με λίγο πιο ήσυχη τη συνείδησή μου ότι πίσω θα υπάρξει μια συνέχεια στο ύφος και στο ήθος που πρέπει. Και φυσικά εντάξει, να μην ξεχνάμε ότι όπως σας είπα πριν, ότι φαντάζομαι θα με αφήσουν να ξαναμπω στο γραφείο μου και να χειροκροτήσω. Νομίζω πως ναι, εντάξει. Έτσι και όλοι οι συνεργάτες μου, οι παλιοί μου συνεργάτες, έχουν κάθε δικαίωμα να μου τηλεφωνούν και να έχουν τη βοήθειά μου σε ό,τι χρειαστούν. Κυριάκο, σου φαίνονται πολύ μακρινές οι καταστάσεις που βίωσες στα πρώτα σου χρόνια με βάση το πώς ήταν ο ΠΑΟΚ, εντάξει, και με τον ΠΑΟΚ του Ιβάν Σαββίδη σε όλα τα επίπεδα. Ή όχι, σου φαίνονται κοντινά. Είναι η μέρα με την νύχτα, παρότι μέσα σε αυτά τα χρόνια έχουν γίνει πολλές επιστροφές της ιστορίας, είτε ως φάρσα, είτε ως τραγωδία μερικές φορές. Η τελευταία όμως τετραετία ήταν αυτή η οποία είναι πιο διδακτική για το μέλλον. Είναι εκεί που πραγματικά όλοι δουλέψαμε στο υψηλότερο επίπεδο από τη βάση και με στρατηγική και να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο και να αλλάξουμε τους κακούς μας εαυτούς. Και να μάθουμε να προσέχουμε τις λεπτομέρειες του πρωταθλητισμού. Νομίζω ότι αυτά τα χρόνια είναι ιστορικά χρόνια. Για τον ΠΑΟΚ και για όλους τους εργαζόμενους στην ΠΑΟΚ, όλους όμως. Έχεις υποσχεθεί ότι θα γράψεις βιβλίο για αυτά τα 20 χρόνια? Το περιμένω. Νομίζω ότι βιβλίο δεν ξέρω αν θα γράψω, αλλά σκέφτομαι τώρα για να χαλαρώνω, γιατί όντως η πίεση και τα πράγματα που πρέπει να γίνουν μέσα σε ένα μήνα που διαρκεί προεκλογική περίοδος είναι πάρα πολλά και εγώ ξεκινάω υπό του μηδενός. Δεν έχω προετοιμαστεί γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Με άγνοια κινδύνου, όπως σας είπα, πάω. Σκέφτομαι digital ιστορίες, δηλαδή στα social media μου και για να χαλαρώνω να μοιράζομαι μερικά πράγματα τα οποία έχω την άδεια να μοιράσω. Καλό. Ναι, και να βγάλουμε μερικές ιστορίες για το. Καμιά φορά λέω εγώ, το κάνω λίγο χιουμοριστικό, ότι μερικές φορές υπήρχαν στιγμές που κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μην πάρουμε το πρωτάθλημα και τελικά το πήραμε. Ναι. Μεταξύ μας εννοώ, αυτές είναι οι πλάκες εσωτερικές. Κυριάκο, τι κάνει ένα νέο άνθρωπο να αφήσει την κορυφαία ελληνική ομάδα αυτή τη στιγμή και αγωνιστικά και σε οργάνωση και σε όλα τα επίπεδα και να ασχοληθεί με την πολιτική, όπως είπες? Δεν θα πω εγώ υπό το μηδέν, θα πω από το μηδέν ουσιαστικά. Τι ήταν αυτό που σου έκανε μέσα σου να σκεφτείς ότι αφήνουμε το κομμάτι που είμαι επιτυχημένος και βαδίζει πλέον μόνο του και υπάρχουν και οι νόρμες και δεν υπάρχει τόσο μεγάλη βεβαιότητα για το μέλλον? Ίσα ίσα θα πω υπάρχει σιγουριά για το μέλλον και πάμε σε κάτι καινούριο. Καταρχάς, ο λόγος που το κάνω και πραγματικά αυτό είναι που πιστεύω είναι ότι είναι λίγο πολύ υποχρέωση όλων μας
να ασχοληθούμε από οποιαδήποτε πλευρά μπορούμε με τη ζωή μας, με το μέλλον μας, με τις καθημερινές μας συνθήκες και με λίγο μεγαλύτερα πράγματα στρατηγικής οράματος, να κάνουμε τον κόσμο να πιστέψει ξανά κάπου. Νομίζω ότι σε αυτό έχω μια σχετική τεχνογνωσία κάνοντάς το στην κοινωνία του ΠΑΟΚ. Θα ήθελα να το εφαρμόσω σε πολύ περισσότερο κόσμο. Ένα βασικό κίνητρο είναι ότι η αρνητική άποψη που υπάρχει για την πολιτική. Και εμένα η κοσμοθεωρία μου λέει ότι η πολιτική είναι η λύση, όχι το πρόβλημα. Από την πολιτική μπορούμε να βρούμε τις λύσεις, όχι από μολότοφ και από αποδόμηση της πολιτικής. Πιστεύω πάρα πολύ και στην πολιτική και στη δημοκρατία, στη σωστή της μορφή. Και νομίζω ότι αν μπουν οι κανονικοί άνθρωποι με άξονα την κοινή λογική σε όλα τα φάσματα της πολιτικής, στην αυτοδιοίκηση, στην κεντρική πολιτική σκηνή, σε όλα τα κόμματα, νομίζω ότι έχουμε τώρα πια την ευκαιρία και αφού έχουμε πάρει πολύ σκληρά μαθήματα ως χώρα, να όλοι μαζί να συνεργαστούμε για να αλλάξουμε λίγο και την αισθητική, που είναι πολύ σημαντική. Πολλοί δεν δίνουν πολύ βάση, αλλά η αισθητική δημιουργεί και την ψυχολογία την καθημερινή μας. Και η ψυχολογία η καθημερινή μας αυξάνει τη δημιουργικότητα, αυξάνει την πίστη ότι μπορούμε να πετύχουμε πράγματα. Να κάνουμε δηλαδή όλοι μαζί, ο καθένας από λίγο, μια προσπάθεια να ξαναενωθούμε, να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας σοβαρά, με μια στρατηγική και με ένα όραμα, και να παλέψουμε γι' αυτό. Αυτό. Αν το παράδειγμά μου θα μπορούσε να παρακινήσει ακόμη έναν, ήδη θα θεωρούσα ότι έχω επιτύχει ό,τι και να γίνει στις εκλογές. Πάντως έχεις μπροστά σου έναν μήνα, νομίζω, καυτό, μέχρι τις 7 Ιουλίου. Είναι πλέον και επίσημο ότι θα κατέβεις εκλογές με το Κινάλ. Υπάρχει και ένα ωραίο μήνυμα που έχεις γράψει στα social media. Πώς το σκέφτεσαι αυτό το μήνα? Πώς το έχεις? Εντάξει, με άγνοια κινδύνου. Με άγνοια κινδύνου δεν θα κάνω αυτό που μπορώ. Θα προσπαθήσω να δείξω στον κόσμο όσο περισσότερο μπορώ και σε όσο ευρύτερο κοινό μπορώ τα πράγματα τα οποία θεωρώ απαραίτητα να μπουν στην πολιτική. Από σήμερα κιόλας. Ο λόγος, η αισθητική, το ύφος, ο πολιτισμός, όλα αυτά που είπαμε, όλα αυτά που, για τα οποία με κατηγορούσαν στον ΠΑΟΚ, θα είμαι χαρούμενος αν μετά από ένα μήνα με κατηγορήσουν ότι σε αυτή την προεκλογική περίοδο, παρότι ήταν μια σκληρή και δύσκολη προεκλογική περίοδος, εγώ την έφερα σε πέρας με όλα αυτά τα στοιχεία. Κυριάκο, αν πάμε σε επιμέρους θέματα για πρόσωπα, στιγμές, είναι πάρα πολλές. Θέλουμε 5 εκπομπές, δεν έχεις και το χρόνο. Εγώ θα κάνω μια τελευταία ερώτηση. Μετά τις εκλογές θα κάνουμε μεγάλες κουβέντες με λίγο περισσότερη άνεση. Η αλήθεια είναι ότι τώρα είναι και οι πρώτες μέρες που προσπαθώ να οργανωθώ και ο χρόνος είναι λίγο. Και δεν θέλω να λέω και όχι σε παλιούς συναδέλφους. Γι' αυτό και δεν σε πάω σε επιμέρους θέματα. Με ποιον ποδοσφαιριστή είχες την πιο ξεχωριστή σχέση και σου λείπει αυτά τα χρόνια? Γιατί εντάξει, έχεις συνεργαστεί, δεν ξέρω. Φαντάζομαι με όλους έχεις καλές σχέσεις, αλλά ποιος ήταν αυτός έτσι που είχατε μια διαφορετική χημεία όλα αυτά τα χρόνια? Με πολλούς, εντάξει, ο αγαπημένος μου και ο κόντρα στο ρεύμα εκείνης εποχής ήταν ο Σωτήρης στον Παλάφο. αλλά με πάρα πολλά παιδιά και με τον Μαλεζά τώρα και με όλα τα, με όλους τους Έλληνες, τον Μπέλκα, τον Λιμιό, τον Πασχαλάκη, με το Βιερίνια, με την τωρινή ομάδα έχω καταπληκτικές σχέσεις. Και δεν μπορώ να ξεχωρίσω κιόλας, γιατί είναι και άνθρωποι με τους οποίους μπορεί να μην κάνεις πολύ παρέα, ας πούμε, αλλά έχουν ένα τρομερό χιούμορ, έχουν μια τρομερή αίσθηση της πλάκας, αλλά και των σοβαρών στιγμών, όπως είναι ο Σάχοφ για παράδειγμα, ο Κρέσπο. Έχουμε εξαιρετικά παιδιά. Βαρέλα, ανταλλάξαμε έτσι μερικά πολύ συγκινητικά μηνύματα τώρα. Εντάξει, φαντάζομαι τον Σικού Ολίσε θα τον βάζει στην άλλη κατηγορία για παράδειγμα. Τον είχαμε κάνει μια κουβέντα. Είναι η κατηγορία των αυτών παραλίγο να μας πάνε με τα πουκάμισα εκείνα τα άσπρα με τα μακριά μανίκια. Έχει μείνει στην ιστορία εκείνο το επικό βίντεο με τον Λούκας. Εγώ εκείνο θυμάμαι. Ναι, έχουμε διάφορα. Έχει πολλά. Εγώ είμαι και έχω ένα κακό, δεν κρατάω αρχείο. Τα κρατάω όλα όσα μπορώ στο μυαλό μου, αλλά δεν κρατάω αρχείο. Έχουμε κάντε ένα καλό, σας παρακαλώ για μένα. Κυριάκο, ευχαριστούμε πολύ. Σας αφήνουμε ευχαριστώ εγώ πολύ. Το πρόγραμμά σου. Καλή δύναμη να σου ευχηθούμε. Καλό κουράγιο. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε. Και καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ.